Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία εν ώψη του καύσωνα που θα πλήξει από αύριο έως και την Παρασκευή ολόκληρη τη χώρα. Ο υδράργυρος προβλέπεται να καταγράψει τιμές ακόμη και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να υποχωρεί ούτε τις βραδινές ώρες. Ενώ σε συνδυασμό με τη σκόνη και την υγρασία θα κάνει την ατμόσφαιρα πραγματικά αποπνικτική. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Βίκη. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι θα ζήσουμε πολύ ζεστές ημέρες από αύριο μέχρι και τουλάχιστον την Παρασκευή. Μιλάμε βεβαίως για το κύμα καύσωνα που μας έρχεται από την Αλγερία, την Τινησία και τη Λιβύη. Κατευθύνεται προς τη χώρα μας, θα επηρεάσει όλες τις περιοχές, βεβαίως και την Κρήτη. Θα δούμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς, φτάνοντας ακόμα και τους 43, ενδεχομένως και περισσότερο σε κάποιες περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι κυρίως στις νότιες περιοχές της Κρήτης ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει ακόμα πιο ψηλά, ενώ χαρακτηριστικό αυτού του καύσωνα, σύμφωνα και με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, είναι ότι η θερμοκρασία δεν θα πέφτει, δεν θα υποχωρεί ούτε τις νυχτερινές ώρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ανακούφιση στους πολίτες που έτσι κι αλλιώς θα βιώνουν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, και αυτό διότι εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες θα είναι αυξημένες οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, ενώ θα είναι αυξημένα και τα ποσοστά της υγρασίας. Σήμερα είχαμε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του Υπουργού Υγείας, του Υφυπουργού, όπως και άλλων αρμόδιων από την πολιτική προστασία. Δόθηκαν συστάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και προς τα νοσοκομεία να είναι σε ετοιμότητα. Εκδόθηκε και σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου οι πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Αυτό το οποίο φαίνεται, σύμφωνα με τα προγνωστικά, είναι πως αποκλιμάκωση θα έχουμε από την Παρασκευή και μετά, με πιο φυσιολογικές τιμές της θερμοκρασίας να διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και πάλι βέβαια αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα είναι κοντά στους 35 βαθμούς. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο καύσωνας θα έχει υποχωρήσει. Βίκη, σε ευχαριστώ πολύ.